Επίθεση εναντίον του εκλογικού περιπτέρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη πραγματοποίησαν άγνωστοι δράστες τη νύχτα του Σαββάτου. Οι δράστες επιχείρησαν να διαρρήξουν τον οικίσκο και το κατάφεραν ξυλώνοντας την οροφή από την οποία πέταξαν καφέδες και άλλα υλικά στο εσωτερικό. Επίσης, γέμισαν με διάφορα συνθήματα το περίπτερο. Ζωγράφισαν το έβλημα της Χρυσής Αυγής καθώς και φασιστικά σύμβολα όπως κέλτικους σταυρούς. Τον βανδαλισμό διαπίστωσαν το πρωί οι υπεύθυνοι του περιπτέρου που ειδοποίησαν την αστυνομία. «Η μάχη μας με την ακροδεξιά καθίσατε πιο επίκαιρη από ποτέ», σχολίασε ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζαϊμπέκ, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως οι πρακτικές αυτές των νεοναζί στην Ξάνθη δεν περνάνε. «Είχαμε το βανδαλισμό του στεκιού μας στην κεντρική πλατεία. Από όπως δείχνουν οι ενδείξεις, είναι ακροδεξιά στοιχεία. Ο σεβασμός τους προς τη δημοκρατία είναι αυτή. Και βλέπουμε πόσο επίκαιρο είναι η μάχη που δίνουμε ενάντια στην ακροδεξιά. Πρέπει όλοι οι πολίτες και της Ξάνθης να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να καταδικάσουμε σε όποιον γίνεται αυτή η επίθεση, γιατί ο στόχος δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η δημοκρατία η ίδια. Και νομίζω όλοι οι Έλληνες θα δείξουμε αυτή την ευαισθησία, γιατί ο εχθρός μας είναι ο φασισμός και η ακροδεξιά. Για άλλη μια φορά δεν θα περάσει αυτό στη Ξάνθη. Το δοκίμασαν πολλές φορές και με επιθέσεις σε γραφεία μας και γενικά έξω. Θυμόμαστε τη μεγάλη αντιρατσιστική πορεία του 2013 που σύσσωμο όλοι οι πολίτες της Ξάνθης χωρίς διακρίσεις είπανε όχι στο φασισμό. Και η Ξάνθη το ξαναλέει όχι στο φασισμό, γιατί ξέρει πώς να συμβιώνει το διαφορετικό με το άλλο στοιχείο και αυτή την ειρηνική συμφιλίωση που έχουμε δεν θα τη χαλάσει κανένας. Και εγώ θέλω ψήφο στη δημοκρατία. Και ξανακαταδικάσω τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Δεν θα περάσει αυτό. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Τάτης Γιαννακίδης, ο οποίος σχολίασε στο Facebook. Ακροδεξοί επιτέθηκαν και βανδάλισαν τα ξημερώματα της Κυριακής το εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, αφήνοντας φασιστικά και νεοναζιστικά σύμβολα. Το πρωί βρεθήκαμε στο περίπτερο και συζητήσαμε με τους συντρόφους που το στελεχώνουν για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Κοινή μας διαπίστωση ότι κανείς δεν μπορεί να μας εκφοβήσει στον αγώνα που κάνουμε πολύ περισσότερο θρασίδηλοι και ακραίοι φασίστες. Το διακύβευμα άλλωστε των ευρωεκλογών σε μία εβδομάδα είναι ακριβώς η ανάσχεση της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη.